Στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στον Εύρο βρέθηκε ο Γενικό Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Επιτήρηση Συνόρων Frontex, Φαμπρίζ Λεγκερή, ο οποίο είχε επαφέ με εκπροσώπου ελληνικών αρχών. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα διονγκούμενο πρόβλημα τη παράνομη μετανάστευση. Είτε προσφύγουν είτε μεταναστών, όπω θέλει ο καθένα το ονομάζει. Σημασία έχει ότι αυτοί οι άνθρωποι εξαθλειωμένοι έρχονται από τι περιοχέ αυτέ. Ε, το κύμα είναι πάρα πολύ μεγάλο, ειδικά στα νησιά όπω αντιλαμβανόμαστε τι τελευταίε μέρε και από την πλευρά τη Ιταλία. Σε εμά ακόμα το πρόβλημα δεν είναι τόσο σοβαρό λόγω του ποταμού Εύρου και τα νερά. Αλλά πέφτοντας, πηγαίνοντα προ το καλοκαίρι και πέφτοντας στη στάθμη των υδάτων, αντιλαμβάνεστε τι θα γίνει πάλι. Όπω φυσικά έχουμε τη Σαμοθράκη που κάθε μέρα ή σχεδόν τη βδομάδα θα υπάρχει μια από τα απέναντι πλευρά περνάνε στη Σαμοθράκη και μετά έρχονται εδώ, του οποίου διαχειριζόμαστε πάλι εμεί ω αστυνομία. Ο κ. Λέγκερη αρχικά επισκέφθηκε αρκετέ περιοχέ στον Εύρο, όπου ενημερώθηκε για το θέμα τη παράνομη εισόδου μεταναστών, ενώ αργά το απόγευμα αναχώρησε με ελικόπτερο στη Μιτιλίνη, που το τελευταίο χρονικό διάστημα δέχεται καθημερινά δεκάδε παράνομου μετανάστε που περνούν στην ελληνική πλευρά από τα παράλια τη Τουρκία. Εμεί θα εξακολουθήσουμε με τι προτάσει μα και τι απόσπασει που έχουμε καταθέσει κατά καιρού ω Ένωση και σαν Ομοσπονδία, θα συνεχίσουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Ε, θα πρέπει όμω οι έχοντε την ευθύνη τη ε, χάραξη πολιτική σε αυτό το θέμα να είναι πολύ, πολύ προσεκτικοί σε όλε τι εκδηλώσει του, σε όλε τι δηλώσει του, γιατί δημιουργούνται αντιφάσει και από την έξω πλευρά και στη μέσα πλευρά. Αυτό πρέπει να το προσέξουν όλοι, ώστε το πρόβλημα το οποίο και σαφώ δεν είναι ελληνικό, το έχουμε τονίσει κατά καιρού, είναι ευρωπαϊκό και παγκόσμιο και θα πρέπει να αναλάβει την ευθύνη τη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εν τω μεταξύ, σε ανακοίνωσή τη, η Πανελλήνια Ένωση Αξιωματικών Λιμενικού Σώματο επισημαίνει ότι τον τελευταίο μήνα, με αφορμή τι αυξημένε μεταναστευτικέ ροέ από τα θαλάσσια εξωτερικά σύνορα τη χώρα, διαπιστώνουμε να παίζεται ένα νέο πολιτικό πόκερ αναφορικά με τη διαχείριση των παράνομων μεταναστών που πλησιάζουν πλέον κατά εκατοντάδε καθημερινά τι ελληνικέ ακτέ. Παράλληλα, στην ανακοίνωση τονίζεται πω πρόκειται για ένα παιχνίδι επικίνδυνο και για του λιμενικού που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή.